Σχολείο. Στο. Ήρθε ένα κοριτσάκι μου, τράβηξε το παντελόνι μαζί με το βραχί κάτω. Όντως. Ναι. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Hot Chilling, παρέα μας ο Τεντέσκι. Καλησπέρα σας. Μου είπε να μην το πω Εντουάρντο. Δεν ισχύει. Boring. Πώς είσαι? Είμαι καλά, εσύ? Μια χαρά. Λοιπόν, στο σημερινό επεισόδιο, όπως γνωρίζετε, με το πρώτο επεισόδιο που είδατε ήδη με τον Αντίκα. Φίλο Αντίκα. Είναι καλά. Σωστό. Ωραία, να κάνουμε ένα disclaimer ότι στο συγκεκριμένο βίντεο είναι όλα ελεγμένα. Δεν θα πάθει κανείς τίποτα γιατί τα κάνουμε με δοσολογίες και είμαστε καλά. Έχουμε τρεις γύρους. Στον πρώτο γύρο είναι τα πιο εύκολα, είναι προσωπικές ερωτήσεις, είναι ήπιες οι σάλτσες. Ωραία. Okay. Στο δεύτερο γύρο έχουμε άλλες δύο σάλτσες, όπου είναι το μεσαίο, η μεσαία δυσκολία, όπου εκεί πάμε σε σπαζοκεφαλιές, παύλα quiz. Και έχουμε και το τελευταίο round, όπου είναι η πιο δύσκολη σάλτσα, δεν έχεις επιλογή και ουσιαστικά... Α, δηλαδή σε κάθε round θα διαλέγω μία από τις δύο. Σε κάθε round θα διαλέγεις μία από τις δύο τυχαία, χωρίς να βλέπεις. Μπορεί okay. να σου τύχει η πιο ήπια, μπορεί να σου τύχει η λίγο πιο καυτερή. Το τελευταίο round, που θα έχουμε το θάρρος, εκεί πέρα πρέπει να κάνεις αυτά που θα σου πω, αλλιώς θάρρος. Οποιαδήποτε στιγμή που δεν αντέξεις και πεις εγώ δεν πάω στο επόμενο level, μπορούμε να σταματήσουμε, αλλά θα έχεις κάποια ποινή που θα σου κοινώνω εκεί. Ωραία, πρώτος γύρος. Πόσο κράτησε η μεγαλύτερη σου σχέση? Δεν πρέπει να καλέξω. Έχεις δίκιο. 2 hours later. Πρώτος γύρος. Θα σου φέρω τις σάλτσες μπροστά, θα κλείσεις τα μάτια σου, θα τις ανακατέψω okay. και θα πεις ποια από τις δύο τυχαία, δηλαδή με κλειστά τα μάτια, θα προτιμήσεις. Τέλεια. Να ενημερώσω το κοινό ότι οι πιπεριές μετριούνται σε κλίμακα σκόβιλ. Είναι η μέτρηση μονάδα μέτρηση για τις πιπεριές και για την καυτερότητά τους. Ξεκινάμε με 600 σκόβιλ, θα πάσω 7.000 σκόβιλ, 103.000, 1.600.000 και 2.200.000. Αυτά είναι θάνατος. Τραγουδάει κιόλας, copyright. Αριστερά ή δεξιά? Δεξιά. Ταμπάσκο. Αφού δεν ξέρει εκεί ρε. Μπορώ να φάω απλά τις κοτόπικες και να φύγω? Όχι. One eternity later. Round 1. Πόσο κράτησε η μεγαλύτερη σου σχέση? Η μεγαλύτερη μου σχέση κράτησε ένα χρόνο και ένα μήνα, κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι. Ένα χρόνο και ένα μήνα. Μάλιστα. Ναι, ναι. Ωραία, το απάντησες, οπότε πάμε παρακάτω. Σε αυτό το σημείο όμως θέλω να πεις όλους τι πρέπει να κάνουν. Πρέπει να κάνετε subscribe. Το κατάλαβε. Like. Και εκτός αυτού θέλω να αφήσετε ένα comment, μία κόκκινη καρδιά όλοι από κάτω. Όχι μία κόκκινη καρδιά, μία μπλε. Όχι, ένα ανανά, λοιπόν. Τώρα, ξέρεις, όποιος δεν έχει δει το βίντεο μου, θα βάλει την καρδιά στην αρχή. Και τώρα θα βάλουν ανανά, θα βάλουν ένα παγωτό. Δεύτερη ερώτηση. Ποιος ήταν ο λόγος που χώρισες την τελευταία φορά? Θα σου πω, είχε καταντήσει η σχέση τοξική. Οκ. Okay. Και δεν περνάγαμε καλά, δεν ήμουν χαρούμενος, οπότε ναι. αναγκαστήκαμε και... Και χωρίσατε. Χωρίσαμε, ναι. Το παίρνουμε σαν απάντηση, το παίρνουμε. Okay. Λοιπόν, θέλω να μου πεις κάτι ντροπιαστικό που δεν έχεις πει ποτέ δημόσια. Ήμουνα μικρούλης, ήμουνα 9 χρονών νομίζω και στο σχολείο, στο πράβλιο. Στο πράβλιο, ήρθε ένα κοριτσάκι και μου τράβηξε το παντελόνι μαζί με το βραχί κάτω. Όντως. Ναι. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Ναι, πάμε. Ήταν μια περίοδος που είχες γίνει ψιλοβάιραλ για τη σχέση που είχες βγάλει δημόσια στο TikTok. Μεγάλο λάθος. Ο κόσμος ρωτάει γιατί χωρίσατε και αν όλο αυτό ήταν fake για τα views. Όχι, δεν ήταν fake η σχέση, ναι. εννοείται. Ήμασταν μικροί, κάναμε το λάθος ότι βγάλαμε δημοσίως. Θεωρείς ήταν λάθος? Θεωρώ ήταν λάθος, ναι. Ένα λόγο? Ένα λόγο, διότι μετά τον χωρισμό υπήρχαν κάποιες... Πώς να σου το πω. Άλλα έλεγε ο ένας, άλλα έλεγε ο άλλος. Βασικά, άλλα έλεγε ο ένας και ο άλλος δεν ήθελε να πει τίποτα για τη σχέση. Δεν ήθελε να πει γιατί χωρίσανε, δεν ήθελε να πει τίποτα. Οπότε, ουσιαστικά, κάποια άτομα κράζαν το άλλο άτομο γιατί παίρναν το μέρος του άλλου. Okay, okay. Κατάλαβες? Άρα είχαν φτιαχτεί στρατόπεδα και όλα λόγω του ότι ήταν δημόσιο. Ακριβώς. Ωραία. Άρα να μην κάνουμε δημόσια στη σχέση μας. Να μην κάνουμε δημόσια τίποτα προσωπικό μας γιατί είναι λάθος. Okay. Αυτά. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Okay. Θέλω να μου πεις αν έχεις απαντήσει ποτέ. Δεν έχω απαντήσει ποτέ. Έχει πλάκα μου το ρωτάς αυτό. Διότι έχει βγει δημοσίως δυστυχώς ότι εγώ έχω απαντήσει. 2 hours later. Άρα εσύ δεν έχεις απαντήσει. Σε αυτό χωρίς σχέση το έχω κάνει. Δηλαδή να κάνω κάτι με μια κοπέλα. Αλλά σε σχέση. Σε σχέση ποτέ. Το θεωρώ τραγικό πραγματικά. Πάμε στην προτελευταία ερώτηση. Ναι. Θέλω να μου πεις πόσα λεφτά έχουν δώσει οι γονείς σου για την εκπαίδευσή σου. Τι θέλεις κοτόπουλο και αυτό δεν καλέσεις? Εντάξει, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή. Ναι ρε φίλε, και εγώ την έδωπα. One eternity later. Κάνε φάω την κοτόπουλο γιατί μόλις έφαγα.
Okay. Πόσο του βάζεις? Σε κάψη. Ναι. Θα βάλω ένα 3, ρε φίλε. 3. Δεν κάει κάπως. Μ' αρέσουν και τα καυτερά, οπότε μ' άρεσε. Όπως καλός. Μπράβο, ρε. Πάμε στο round 2. Ωραία. Ανακατεύω. Να δω την Ακρόπολη. Είναι λογικό που μου γίνεται τα μάτια. Αριστερά ή δεξιά? Δεξιά. Έχουμε το 103.000. Μέχρι στιγμή. Είναι το πιο καυτερό. Το λιγότερο. Πάμε στα quiz. Ή αλλιώς σπαζοκεφαλιές. Α, οκ. Okay. Τι μονίμως ανεβαίνει, αλλά ποτέ δεν κατεβαίνει. Τι μονίμως ανεβαίνει, αλλά ποτέ δεν κατεβαίνει. Μάλιστα. Τι ανεβαίνει, για κάποιο λόγο δεν είναι η απάντησή μου, αλλά μου θα είμαι τόσο. Πάντα ανεβαίνει με το, δεν κατεβαίνει, φίλε. Ξέρω. Τι. Ένα μπαλόνι με ήλιο. Όχι, γιατί και αυτό κάποια στιγμή τελειώνει ο αέρας του. 5. 4. Τι, όχι, έλα, περίμενε. Much, much, much later. Το βρήκα. Πες το. Το βρήκα, ρε πούστη μου. Πες το. Let's go! Τι. Η ηλικία μου. Σωστά. Boom! Σωστά. Πάμε στο επόμενο. Το έξω έξω πετιέται. Το έξω έξω πετιέται. Και το υπόλοιπο μαγειρεύεται. Μετά τρώγεται το έξω έξω και πετιέται το υπόλοιπο. Τι είναι? Με κάψε. Άλλη μία. Το έξω έξω πετιέται. Το υπόλοιπο μαγειρεύεται. Μετά τρώγεται το έξω έξω και πετιέται το υπόλοιπο. Το έξω έξω παντρεύεται. Το έξω έξω. A few minutes later. A little longer than a few minutes later. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Όσο Eddie σκέφτεται, μπορείτε να τον βρείτε στο Instagram, στο TikTok και εμένα τα ίδια. Ε, τα ίδια. Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ, ναι, είναι κάποιο κρέας, ρε φίλε, που βγαίνει το δέρμα, ναι, τρώμε το κρέας, ναι, και τα κόκαλα μένουν. Ναι. Όχι, οπότε φάει. Πάμε. Πάμε, ναι. Λοιπόν, στο συγκεκριμένο, εντάξει, δεν είμαστε πολύ. Εντάξει, εντάξει, περισσότερο από τον Ταμπάσκο έβαλες. Εδώ είμαστε. Κοίτα εδώ, ρε μαλάκα, θες τι έβαλε. Παρακαλώ. Γάλα ετοίμασαι εσύ. Όπα. Το κινίζει λίγο, ε. Αχ, μου ανοίγουν άρθρο. Πώς ήταν αυτό? Κοίτα. Περίμενε. Πώς του βάζεις όμως? Δεν βάλω πολύ παραπάνω όμως. Θα βάλω ένα 4,5, ας πούμε. 4,5. Ναι, 4,5. Ένα πόντο παραπάνω. Παίζει επικίνδυνα ο Έντι. Μ' αρέσουν τα καυτερά, το έχω πει. Ωραία. Και εσύ μ' αρέσεις. Αλλά δεν πατάς like. Δεν πατάς. Ήρθε η ώρα για το τελευταίο round. Πάμε στη σάλτσα που έχει 2.200.000 σκόβιλ. Η προηγούμενη που έφαγες είχε 103.000. Είμαστε στην κατηγορία θάρρος. Και ξεκινάμε. Έτοιμος ή θες να κάνουμε ένα break? Να το αντέξεις. Γεννήθηκα έτοιμος. Να ενημερώσω και να ενημερώσω και να ενημερώσω γενικά όλους ότι αυτό εδώ πέρα όταν το φας είναι σαν να έχεις καρδιά στη γλώσσα σου. Λοιπόν, το πρώτο θάρρος είναι ως εξής. Θέλω να κάνεις μια τηλεφωνική φάρσα σε όποιον θες, για ό,τι θες, από όπου θες. Οκ. Okay. Δεν έχω φίλους για να πάρω κάποιον. Γιατί έχω το κινητό του Κωνσταντίνου. Ναι, το φίλο μου το Χάρη θα πάρω. Flashback. Δεν έχω φίλους για να πάρω κάποιον. End of flashback. Ωραία, λοιπόν, θα πάρω τον αδελφό μου. Τον αδελφό σου, οκ. Okay. Έλα, ναι, τι κάνεις? Διαβάζω, να σου πω, μαλάκα έχει γίνει μαλακία. Διαφέρει. Ξυριζόμουν λίγο πιο πάνω από ξέρεις. Και κόπηκα, αλλά πολύ. Πόσο πολύ? Έχω κόπει πολύ, η φάση τρέχει πολύ αίμα. Μαλάκα βοήθεια, μαλάκα. Τι? Δεν τρέχει πολύ αίμα, δεν σημαίνει ότι έχει κόπει και πολύ. Όχι, έχω κοπεί πολύ. Επειδή κόπηκα δύο φορές. Με ξυριστική ή με μηχανή? Με ξυριστική, με ξυριστική και δεν έβαλα ούτε καν σαπούνι, ξέρω, ή κάτι τέτοιο. Με ξυράφι? Ναι, με ξυράφι. Εντάξει, πόσο φάση είναι, ρε μάκα, δεν είναι υστέρι. Ρε, άμα σου στείλω φωτογραφία τη μανιέρα είναι φουλ αίμα. Ρε, το ότι έχει αίμα δεν σημαίνει ότι έχεις κοπεί, θα σταματήσετε. Μα άρχισα να ζαλιζόμουν, ρε μαλάκα. Ζαλιζόμουν επειδή φοβήθηκε. Μπορεί. Ναι, αυτό έγινε. Δεν είναι επειδή έχεις αιμολαγία τώρα. Τέλος πάντων, τι να κάνω τώρα, ρε μαλάκα, τι μου μιλάς? Πες μου τι να κάνω. Βάζω χαρτί και δεν γίνεται τίποτα. Πάρε χαρτί κουζίνας εκεί που έχεις κοπεί, βάλ το και κράτησέ το. Ναι, το κάνω, το κάνω, τίποτα. Δεν σταματάει. Είμαι τώρα 10 λεπτά και το πιέζω. Αρχίδια. 10 λεπτά δεν μπορεί να υπάρχει περισσότερο να το πιέζει και να μην σταματήσει.
Καθίστε μου, βάλε κάμερα. Δεν μπορώ να βάλω κάμερα. Λοιπόν, Ανέστη, σου κάνω μια φάρσα. Είμαι σε ένα βίντεο ενός παιδιού στο YouTube και πρέπει να κάνω μια τηλεφωνική φάρσα. Πες γεια, πες γεια. Γεια, γεια. Είχε ωραία αντίδραση, για δείξε μου να σε βοηθήσω. Θέλω να ανεβάσεις ένα story, να κάνεις tag ένα άτομο και να το εξομολογηθείς είτε ερωτικά, είτε να του πεις ότι του κράταγες ένα μυστικό και θες να του το πεις δημόσια. Στενούς. Όχι. Όχι στενούς. Κανονικά με tag. Θα φάω. Το κλείνουμε. Το κλειδώνουμε. Θα φας. Τρώω! Πόρε που στην φοβάμαι τώρα. Ωραία, παίρνουμε άλλη κοτοπικιά. Εντάξει. Φάω από εδώ. Εντάξει, δεν θα το νιώσεις καν βασικά αυτό. Λοιπόν, θέλει λίγο προσοχή αυτό. Καταπίνω και με καίει ρε φίλε. Μπορώ να μυρίσω πρώτα. Πολύ έβαλες, ε. Θεωρείται πολύ, πες αλήθεια. Όχι. Η συγκεκριμένη έτσι για For The Record να πω ότι έχει 4 πιπεριές μέσα, η οποία έχει Carolina Reaper, Primo 7 Pot, Trinidad Scorpion και Tink Ghost Pepper. Είμαστε στο Hot Chilling και προσπαθείς για το πιο δύσκολο challenge. Την καυτερή πιπεριά. Δικό σου. Δεν μπορώ να πω κάτι πριν πεθάνω στον κόσμο. Να πεις. Να περνάτε καλά, να χαμογελάτε. Σας αγαπώ. A few moments later. Much later. Και αν πάει καλά γενικά η όλη σειρά, στο season 2, ναι, θα πάρω μία που θα γουστάρεις φουλ γιατί σ' αρέσουν τα καυτερά και είναι, ναι, πιο σε όλο τον κόσμο. Και θα πρέπει να έρθω να δοκιμάσω. Ναι. Okay, 8 εκατομμύρια σκόβιλ. Δηλαδή 4 φορές. Ναι, 4 φορές. Okay. Δεσμεύεσαι. Δεσμεύομαι. Ωραία. Λοιπόν, όλοι να κάνετε ένα like και ένα subscribe εδώ στο παιδί, γιατί κάνει πολύ ωραίο content. Ευχαριστώ. Και το σχόλιο μην ξεχάσουμε. Το σχόλιο μην το ξεχάσετε. Όσοι ξέρετε, βασικά ξέρεις κάτι. Καταλάξατε. Δεν θα τα αλλάξω, αλλά αυτούς που μείναν μέχρι το τέλος θέλω να βάλετε τι χαπί. Παγωτό ή χαπί. Παγωτό. Θα πει ένα παγωτό. Αν δεν πρέπει παγωτό, θα βάλετε και ένα. Ξεχνάω τη λέξη, φίλε. Ένα καρπούζι. Ένα καρπούζι θα βάλετε. Αυτό. Κάντε like, σχόλιο, subscribe. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Hot Chilling, επεισόδιο 2. Θέλω να μου πεις ένα άτομο που θες να προκαλέσεις για να έρθει. Αχά! Θα ήθελα πολύ να δω γιατί πιστεύω ότι θα καεί πολύ τον Κονήλο. Τον Κονήλο? Δεν ξέρω γιατί μου ήρθε ο Κονήλο. Όντως, παίζει. Αν γίνει ποτέ αυτό. Αν θα γίνει το δείτε, ποτέ, ναι, αυτό, θα είναι ακραίο. Πάω να πλένω το χέρι μου. Περίμενε. Έχω λάθη.